τι κάνετε? Καλά. Πώς είστε, όλα καλά? Βρέχει πάρα πολύ, δεν ξέρω στην Ιεράπετρα. Εμείς έχουμε ήλιο τώρα. Τώρα παρά σε λίγο δεν ξέρω τι θα γίνει. Μιλάμε εδώ, έχει κάνει κατακλυσμό από χθες το απόγευμα στις 2 η ώρα. Συνεχώς βρέχει 15-20 ώρες τώρα. Μάλιστα. Εμείς έχουμε παύση και λιακάδα εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν ζηλεύετε, αλλά ναι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μας, έχουμε αύξηση και στο Λασίθι, έτσι, των ανθρώπων που έχουν κορονοϊό. Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό και να πούμε έτσι δύο κουβέντες που οφείλεται αυτό. Αν έχουν ξεκινήσει ήδη οι Δήμοι να έχουν παραλάβει αυτά τα γρήγορα τεστ, τα οποία γίνονται σε ανθρώπους ή σε φοιτητές που γυρίζουν πίσω σε εστίες τους, είτε σε ανθρώπους που έρχονται να μαζέψουν τις ελιές τους τώρα. Δεν ξέρω βέβαια τα αποτελέσματα. Χθες ξεκίνησαν εδώ στην Ιεράπετρα, έτσι πολύ, είχε καμιά τριανταριά ας πούμε χθες. Αλλά να ξεκινήσω από το πρώτο. Εκεί που λέγαμε είμαστε COVID free, να το λοιπόν, μέχρι και ο Δήμαρχος ο Αγίου Νικολάου χθες μας ανακοίνωσε ότι έχει κορονοϊό. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, πραγματικά τα πράγματα δεν είναι εύκολα, mm-hmm. έτσι. Θα πρέπει να δούμε και να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, και οι θεσμικοί παράγοντες και οι διοικητικοί και όλοι οι άνθρωποι και οι υγειονομικοί φορείς, mm-hmm. αλλά κυρίως ο καθένας μας έχει μια ατομική ευθύνη να προστατεύει τους γύρω του, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας, μάσκα και αποστάσεις όποτε βρεθεί με οποιονδήποτε άνθρωπο, ακόμα mm-hmm. και εμέναν. Mm-hmm. Μόνο μέσα στο σπίτι μας και με τους δικούς μας, πολύ δικούς μας ανθρώπους, δηλαδή τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, μόνο με αυτούς ενδεχομένως μπορούμε να μην φοράμε μάσκα μέσα στο σπίτι. Καλό θα είναι όμως να τηρούμε τις αποστάσεις και όλους τους κανόνες υγιεινής. Ακόμα και μέσα στο σπίτι και μέσα στο σπίτι, ακριβώς. Ναι. Οπότε τώρα η αύξηση αυτή που αποδίδεται, γιατί περάσαμε ένα καλοκαίρι με κάποια έτσι κρουσματάκια εδώ, ένα, δυο. Είχαμε κάποιους τουρίστες στο ξενοδοχείο του κορονοϊού. Τώρα όμως, γιατί αυτή, ήθελα να ξέρω αν και εσείς το εξηγείτε κάπως, έχουμε παραπάνω στο Λασίθι. Έχουμε παραπάνω στο Λασίθι διότι προφανώς δεν τηρήσαμε τα μέτρα και προφανώς κάποιοι το έφεραν και από εκεί και ύστερα μεταδόθηκε αυτός mm-hmm. ο ιός, για αυτό το τρομακτικό πράγμα ότι μεταδίδεται με ακαριαία ταχύτητα δεξιά και αριστερά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, αν το Λασίθι έχει πάνω σχάρι αυτή τη στιγμή 7 κρούσματα, mm-hmm. να είστε σίγουροι ότι στον νομό κυκλοφορούν 200-250 άνθρωποι μολυσμένοι μεταδοτικοί. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Άρα τα 6-7 που δίνει, ας πούμε, εδώ σε χθες είναι αυτά που βρίσκουμε. Είναι αυτά που βρίσκουμε. Αλλά οι 6 μεταφράζονται σε καμιά εκατοστή από πίσω άνθρωποι μολυσμένοι από τον ιό, που ή θα νοσήσουν και θα το δούμε τις επόμενες μέρες, καμιά δεκαριά μέρες, ή θα το περάσουν ασυμπτωματικά και θα κολλήσουν και τους υπόλοιπους, αν δεν τηρούμε τα μέτρα. Εξού και η παρένεση σας, κύριε καθηγητά. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Τώρα, εκεί στο Ηράκλειο νοσηλευόμενοι και στην κλινική σας εκεί, την πνευμολογική... Έχουμε... Ναι. Δεν σας ακούμε, κύριε... Έχουμε 15 ασθενείς στο νοσοκομείο. Ναι. 10-12 στην κλινική την κανονική και 4 στην μονάδα, στο mm-hmm. πανεπιστημιακό. Mm-hmm. Υπάρχουν καμιά τριανταριά σε όλη την Κρήτη. Ναι. Και αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Εμείς ναι. είχαμε 2-3, mm-hmm. άντε 4 το πολύ αρρώστους. Mm-hmm. Τώρα έχουμε 30. Έχουμε δεκαπλασιά στους αρρώστους. Mm-hmm. Ακριβώς αντανακλά τη δυναμική του... του ιού. Ναι. Τώρα, κύριε καθηγητά, έχουμε το χειμώνα μπροστά μας, έτσι. Αυτό το... και έχουμε και ένα lockdown το οποίο διανύουμε τώρα την τέταρτη μέρα, αν δεν έχω χάσει τις μέρες. Αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσει αυτή η μεταδοτικότητα που υπάρχει μέχρι τώρα με αυτό που περνάμε, δηλαδή με το lockdown, ας πούμε, αυτές τις απαγορεύσεις που ζούμε. Θα το περιορίσει, θα το σταματήσει, τι λέτε εσείς? Ναι, θα το περιορίσει. Ευτυχώς το lockdown εμάς μας έπιασε σχετικά πρώιμα. Mm-hmm. Αλλιώς θα εξελισσόμασταν, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο και στα Χανιά, ίσως mm-hmm.
σε καινούριες σφαίρες από πλευράς επιδείνωσης. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι το lockdown μας έπιασε. Να. Νωρίς. Άρα, δηλαδή, σε καλή φάση ήρθε, ας πούμε, ναι. Χρονικά. Ακριβώς. Αυτό το lockdown. Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση τα 6 κρούσματα ίσον ισοδυναμεί με 100 μολυσμένους ενδεχομένως που να μην τους γνωρίζουμε τώρα. Λειτουργούν σχολεία, τα δημοτικά νηπιαγωγεία, κύριε καθηγητά. Τι λέτε στους γονείς εδώ που έχουν τα παιδιά και που, έτσι, πώς να το πω, έχουν μια ιδιαίτερη αγωνία για τα μικρά παιδιά, πώς θα πάει, τι θα πάει, και αν δώσετε μας μια εξήγηση γιατί στα μικρά παιδιά, γιατί τα μικρά παιδιά πάνε σχολείο και τα μεγαλύτερα γυμνάσιο λύκειο δεν πάνε. Είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα σε αυτές τις ηλικίες γυμνασίου λυκείου. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός, δώστε μας μια εξήγηση, έτσι ιατρική. Ναι, δεν σας ακούμε όμως κύριε καθηγητά, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει αποδειχθεί, ναι. Έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά μεταδίδουν, τα μικρά παιδιά δεν τα μεταδίδουν μικρά. Τον ιό. Mm-hmm. Και γι' αυτό βλέπετε στις σχολικές μονάδες, ειδικά δημοτικά κλπ, ότι mm-hmm. δεν έχουμε πολλά κρούσματα. Mm-hmm. Και σχεδόν σε περίπτωση που βρίσκουμε κάποιο παιδί θετικό, σχεδόν κατά κανόνα αυτό έχει πάρει τον ιό από το οικογενειακό του περιβάλλον ή από το δάσκαλο ή από τη δασκάλα mm-hmm. κλπ. Τα ίδια τα παιδιά φαίνεται να έχουν πολύ μικρή μεταδοτικότητα. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου η ειδική και η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων σωστά πρότεινε να συνεχίσει το σχολείο κανονικά. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε δεν κινδυνεύουμε δηλαδή από αυτή την κοινότητα τη σχολική της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο όσο από τα μεγαλύτερα παιδιά που ενδεχομένως έχουν μεγαλύτερη μεταδοτικότητα ηλικίες αυτές των παιδιών, έτσι, τα εφηβάκια ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν και ο διαχωρισμός αυτός, ελπίζω να μην έχουμε άλλα κρούσματα εκεί, γιατί είχαμε ένα νηπιαγωγείο, βέβαια δουλεύει κανονικά τώρα, ήταν ένα παιδί το οποίο είχε, ένα παιδί νηπιαγωγείου, είχε κορονοϊό από οικογενειακό περιβάλλον, όπως το είπατε και εσείς κύριε καθηγητά. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για το εμβόλιο, εκτός αν θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο, κάποια άλλη συμβουλή σε αυτούς τους, για τα παιδιά έτσι που πάνε σχολείο, τι να προσέξουν οι γονείς πέρα από αυτά που γνωρίζουμε, τα μέτρα της απόστασης και της μάσκας, έτσι. Αυτά δεν είναι τόσο μεταδοτικά λέτε, οπότε εκεί κάπως είμαστε πιο ήσυχοι. Κοιτάξτε, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Τα παιδιά που έχουν κάποια εμπείρετα και κάποιες ιώσεις θα το αναφέρουμε στο γιατρό μας. Mm-hmm. Κατά κανόνα όμως είναι ιώσεις απλές, δεν είναι κορονοϊός. Ο γιατρός θα πει ποια από αυτά τα παιδάκια θα πρέπει να κάνουν τεστ. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να προσέχουμε μεταξύ μας, διότι εμείς θα το μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Τα παιδιά, mm-hmm. επαναλαμβάνω, έχουν mm-hmm. πολύ χαμηλή πιθανότητα να μεταδώσουν και πολύ χαμηλή πιθανότητα να φέρουν τον ιό. Mm-hmm. Εμείς με τα ταξίδια μας, με τις κακές μας συνήθειες που δεν προσέχουμε, που δεν έχουμε τα μέτρα, mm-hmm. στα δημοτικά, αν δείτε πόσο ευσυνείδητα τα παιδιά τηρούν τα μέτρα, mm-hmm. θα πάθετε πλάκα που λένε. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δεν γίνεται δυστυχώς είναι, δεν τηρούν τα μέτρα οι μεγάλοι άνθρωποι, mm-hmm. οι ενήλικες. Mm-hmm. Και έχουμε και 10% από αυτούς τους ενήλικες, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κορονοϊός, mm-hmm. και από αντίδραση δεν τηρούν τα μέτρα, αλλά αρρωσταίνουν οι ίδιοι και μεταδίδουν. Mm-hmm. Εις βάρος άλλων ανθρώπων. Mm-hmm. Άλιστα. Οπότε αυτό λέτε, ότι δεν οι μεγάλοι είμαστε οι απίθαρχοι, είτε δεν ναι. πιστεύουμε, είτε... Να. Τώρα, δημιούργησε ελπίδες, κύριε καθηγητά, αυτό το εμβόλιο, που έχει και την υπογραφή Ελλήνων. Εσείς τώρα τι λέτε γι' αυτό, πόσο αισιόδοξος είστε, τι σημαίνει 90% εμβόλιο, ας πούμε, σωστό, και πότε περιμένουμε εδώ να έρθει και να ξεκινήσει αυτό και να μπούμε σε μια κανονικότητα μέχρι την επόμενη τουλάχιστον πανδημία. Πρέπει να περιμένουμε τα πιστοποιητικά και άλλα έτσι κανονιστικά όργανα mm-hmm.
τα διεθνή αλλά και τα ελληνικά να επιτρέψουν την κυκλοφορία του. Εν συνεχεία πρέπει να γίνει, να κανονιστεί, να οργανωθεί η διακίνησή του, να έρθει εδώ να, και να διατεθεί, παραδείγματος χάρη, και εν συνεχεία να προσδοκούμε ότι θα το κάνουν την αρχή υγειονομική, οι ευάλωτοι άνθρωποι, σιγά σιγά ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην παραγωγική αλυσίδα με φυσική παρουσία στον τόπο δουλειάς τους, και σιγά σιγά όλος ο κόσμος. Αυτό θα διαρκέσει πολλούς μήνες. Μην περιμένουμε δηλαδή ότι μέχρι την άνοιξη ή μέχρι την αρχή του καλοκαιριού θα έχουμε εμβολιαστεί όλοι. Αυτό είναι φύση αδύνατο. Αλλά στην Ελλάδα θα έρθει όμως, λέτε, ας πούμε, μετά. Πιστεύω ότι η Ελλάδα εξαιτίας της Ευρώπης θα είναι μια από τις πρώτες που θα το προμηθευτεί, όχι όμως οι ικανές ποσότητες να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος. Θα χρειαστεί περίπου σε ένας χρόνος να εμβολιαστεί αρκετό τμήμα του πληθυσμού για να αποκτηθεί αυτή η περίφημη ανοσία της αγέλειας, η οποία θα συμβάλλει αποφασιστικά στην καταστολή της επιδημίας. Ας περιμένουμε λοιπόν το εμβόλιο και ας μην το κάνουμε μόνοι μας η ανοσία της αγέλης από μόνοι μας, αν δεν προσέξουμε, έτσι, αυτό εννοώ, και αν δεν τηρούμε τα μέτρα. Τώρα, αυτά. Ήθελα να ρωτήσω και για τα τεστ. Έτσι, δύο πράγματα, κύριε καθηγητά. Αυτές τις μέρες γίνονται στους Δήμους και στον Άγιο Νικόλαο και σε όλους τους Δήμους του Λασιθίου και στην Ιερά Πέτρα ξεκίνησαν από χθες. Χθες πρέπει να έγιναν καμιά τριανταριά, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Αυτά τα γρήγορα τεστ στους φοιτητές που έρχονται στα πάτρια εδάφη, έτσι, και στα πατρικά τους. Τώρα, τι γίνεται με αυτά? Είναι τα τεστ αυτά, έτσι, πώς να το πω, είναι έμπιστα? Μπορούμε να τα αξιόπιστα, να το βρω τη λέξη προσπαθούσα να βρω, είναι αξιόπιστα αυτά? Κοιτάξτε, τα τεστ, η αξιοπιστία στους δεν είναι 100%. Ναι. Είναι όμως πάρα πολύ χρήσιμα σε μια πρώτη γραμμή, έστω σε ένα ποσοστό 60-70, ίσως και 80%, μπορούν να βρουν ένα θετικό άνθρωπο. Να. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, ο κάθε θετικός άνθρωπος θα πρέπει να... Το κάθε θετικό κρούσμα επιβεβαιώνεται με το κλασικό μοριακό τεστ. Καταλάβατε? Να. Άρα, ας πούμε, αν έχει, πώς το λέτε εσείς οι γιατροί, υλικό φορτίο... όχι, όχι, είναι πολύπλοκο να το εξηγήσουμε. Αυτά τα τεστ, τα rapid που λένε, τα γρήγορα, είναι πολύπλοκο ιατρικά να το εξηγήσουμε. Ανοιχνεύουν αντιγόνα και όχι το γενετικό υλικό του ιού. Με συνέπεια, πολλές φορές κάποια να βγαίνουν ψευδώς αρνητικά και κάποια ψευδώς θετικά, ευτυχώς λίγα, να είναι τελικά αρνητικά. Επομένως, πάντα απαιτείται, όταν είναι ειδικά θετικό το rapid test, να επιβεβαιώνεται με PCR. Με μοριακό τεστ. Ναι, επιβεβαίωση. Ναι. Ωραία. Και αυτά στην περίπτωση που είναι θετικό. Στις περιπτώσεις που βγαίνει αρνητικό, ενώ είμαι μολυσμένη, τι γίνεται εκεί? Σε περίπτωση που είναι θετικό, λέτε? Ναι, σε περίπτωση που είναι αρνητικό, ενώ εγώ είμαι θετική, έχω το ιό. Επειδή το αναφέρατε γι' αυτό. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Να μην έχει συμπτώματα. Ναι. Να είσαι θετικός και να βγει το rapid αρνητικό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πιθανότατα δεν μεταδίδεσαι πάρα πολύ. Να. Άρα τα rapid tests είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ιδιαίτερα χρήσιμα, βέβαια, σε περιπτώσεις των επειγόντων των νοσοκομείων. Να. Όπου εκεί πάρα πολύ γρήγορα μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε αν ένα εμπείρετο είναι από κορονοϊό ή από κάποια άλλη ίωση. Καταλάβατε? Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν ανοιχνεύει αν έχω μια άλλη λίμωξη, ας πούμε. Γιατί λέτε εσείς οι γιατροί ότι έχουμε πολλούς κορονοϊούς, ρε παιδί μου. Μπορεί να ανοιχνεύσει ένα άλλο κορονοϊό και να με βγάλει θετική, ρωτάει μια φίλη. Εδώ, το rapid test, το γρήγορο τεστ. Ναι. Ναι, σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή έχω μια λίμωξη, αλλά δεν είναι κορονοϊός. Επειδή μας έχετε πει εσείς οι γιατροί, κύριε καθηγητά, ότι ο κορονοϊός είναι... έχει πολλές ομάδες, πολλούς κορονοϊούς διαφορετικούς, να το πω έτσι λαϊκά. Μπορεί να ανιχνεύσει έναν άλλο κορονοϊό και να βγει θετικό? Βεβαίως, υπάρχει αυτό που λέει cross reaction, δηλαδή διασταυρωμένη ανίχνευση, όπου τα αντιγόνα άλλων κορονοϊών κοροϊδεύουν τρόπο την το τεστ και βγαίνουν θετικά, ενώ είναι άλλος κορονοϊός. Υπάρχουν μερικοί αφόοι κορονοϊοί, τους οποίους έχουμε αρρωστήσει όλοι μας, οι οποίοι δεν είναι σαν αυτόν. Ξαδερφάκια του, ας το πούμε, τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ σε ορισμένα χαρακτηριστικά, με συνέπεια να ξεγελούν το τεστ και να δείχνει κορονοϊό αυτών της επιδημίας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Μάλιστα. Οπότε καλό είναι σε περίπτωση που ας πούμε βγει θετικό να διασταυρώνετε και με το άλλο τεστ που είπατε, κύριε καθηγητά. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε, έτσι, την άλλο, να προσέξουμε τι άλλο γίνεται πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί καταλαβαίνω ότι και μια ώρα δύσκολη αυτή την ώρα, κύριε Τζανάκη. Ναι, ναι. Δεν θέλω τίποτα να σας πω, να προσέχουμε πάρα πολύ, να κρατάμε τις αποστάσεις, μάσκες και να τα βλέπουμε αισιόδοξα. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Λοιπόν, να βλέπουμε αισιόδοξα, γιατί έχουμε και τα άλλα θέματα, είτε ψυχολογίας, είτε πρακτικά θέματα, οικονομικά. Έτσι, μακάρι να έρθει γρήγορα αυτό και να είναι το εμβόλιο αξιόπιστο και να ηρεμήσουμε από αυτή την πανδημία, να επανέλθει και η οικονομία μας, κύριε καθηγητά, γιατί αν δεν μας πάρει από κάτω με τον κορονοϊό, θα μας πάρει με το οικονομικό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας.